Κοιτάτε να δείτε, εκείνη την ώρα κατέβαινε η φλόγα και ο άντρας μου έτρεχε να, με τον κουβά για να μπορέσει, θα σας δείξουμε, να ρίξει νερό. Από πίσω περχόντουσαν η φωτιά και εγώ τον έχασα και φώναζα «Βοήθεια, βοήθεια!» Και μαζεύτηκαν η αστυνομία, ο κόσμος. Μόνο η πυροσβεστική δεν ήρθε. Όλοι. Όλοι. Όλο το χωριό είναι μια γροθιά. Για αυτά τα πράγματα μια γροθιά. Πράγματι ήρθανε και βοηθήσανε όλοι. Θόλωνε το μυαλό μου. Λιποθύμησα και μ' αρπάξαν οι αστιφύλακες. Είχα χτυπήσει το κεφάλι, μ' αρπάξαν οι αστιφύλακες και με πιέσανε να με βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο. Με πήγανε στο κέντρο υγείας, μου κάνανε ένεσης, μου βάλανε οξυγόνο, μου βάλανε ορό και δεν θέλανε να φύγω. Αλλά δεν ήθελα εγώ να κάτσω, ήθελα να έρθω εδώ, στο σπίτι μου, να δω. Ρώταγα, είναι σωστά τα σπίτια? Μου λέγανε από το νοσοκομείο, δεν έπαθαν τα σπίτια τίποτα, μόνο το δάσος. Γιατί να πάθει και το δάσος? Δεν είναι αμαρτία? Η φωτογραφία σας, έχω να σας πω ότι κάνει το γύρο του κόσμου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει να σηκωνόμουν μια μέρα και να τα βλέπα όπως τα ήξερα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ήθελα προβολή. Τι να την κάνω? Πώς αισθάνεστε γι' αυτό όμως, κύριε Παναγιώτα? Δεν με ενδιέφερε, ούτε με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να δείξουν ενδιαφέρον για τον τόπο που όλο η Εύβοια έχει καεί.